Μέρα αποφάσεων για τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι προσήλθαν από το πρωί στις κάλπες ώστε να εξουσιοδοτήσουν τις ηγεσίες των οργανώσεών τους να διαχειριστούν την κρίση που προέκυψε στην παιδεία. Σημαντικό όπλο σύμφωνα με τους ίδιους, εάν και εφόσον εγκριθεί και από την ΠΟΕΔ, το δημοψήφισμα και η επαόριστον απεργία. Ψηφίσατε? Μάλιστα. Φυσικά. Βεβαίως. Βλέπετε φως στο τούνελ μετά και τη σημερινή διαδικασία που οδεύει προς το τέλος της? Αυτό θα εξαρτηθεί από το αποτέλεσμα, το οποίο περίπου γνωρίζουμε. Νομίζω το αποτέλεσμα εφάνηκε 28 Αυγούστου. Πρέπει να γίνει διάλογος, θεσμικός διάλογος για όλα τα ζητήματα. Πρέπει να καθαρίσει το τραπέζι. Φυσικά υπάρχει μια πρόταση, είδαμε τη συνέχεια. Με αυτήν την ψηφοφορία που έγινε, ενδυναμώνεται πιστεύω και ελπίζω μετά από τα αποτελέσματα η θέση της ΟΕΛΜΕΚ και των εκπαιδευτικών οργανώσεων. Και ελπίζω ότι αυτό το πράγμα θα βοηθήσει στο διάλογο, ο οποίος θα ακολουθήσει όπως φαίνεται. Οι μαθητές έρχονται την Παρασκευή, εσείς είστε έτοιμοι να τους υποδεχτείτε? Φαντάζομαι έσω εσείς κάποια ανησυχία. Είμαστε έτοιμοι, τα σχολεία είναι οργανωμένα, οι συνάδελφοι όλοι έχουν τακτοποιήσει όλες τις εκκρεμότητες που έχουν από πλευράς διδασκαλίας και ελπίζουμε ότι όλα θα πάνε κανονικά. Καθόλου. Εκεί όπου υπάρχει η αγάπη του εκπαιδευτικού με παιδαγωγική ευαισθησία, δεν μας ανησυχεί κανένα τέτοιο παρόμοιο γεγονός που λέτε ή οποιαδήποτε άλλη στάση. Οι άμεσα ενδιαφερόμενοι να περιμένουν την αγάπη των εκπαιδευτικών προς τους μαθητές. Θα συζητήσουμε και τα θέματα που προέκυψαν και θα προχωρήσουμε. Είναι η καθημερινότητα μας, είναι η δουλειά μας, η δουλειά μας είναι τα παιδιά. Αυτό. Δεν σας ικανοποιούνται η χτεσινή τροποποίηση που έκανε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας? Υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία είναι θετικά, αλλά. Και πάλι, εκείνο που μας ενοχλεί παραπάνω είναι ότι είναι μια λογιστική αλχημία, είναι μια οικονομιστική αλχημία. Δεν θεωρούμε ότι είναι μέτρα τα οποία άμεσα βελτιώνουν το δημόσιο σχολείο. Ότι υπάρχει μια μετακίνηση από τις αποφάσεις της 4ης Ιουλίου είναι φανερό. Όμως, εμείς εξουσιοδοτήσαμε την οργάνωση μας και οι εκπαιδευτικοί των άλλων βαθμίδων να μελετήσουν αυτήν την εχθεσινή πρόταση, να μην απαντήσουν βεβαιασμένα. Και να τη δούμε σε σχέση με ό,τι υπάρχει μετά τα χθεσινά πάνω στο τραπέζι στα πλαίσια ενός δομημένου δημοκρατικού διαλόγου. Είναι νομίζω παράτολμο να αρχίσουμε να κάνουμε δηλώσεις απόλυτου περιεχομένου για τα χθεσινά. Υπάρχει βέβαια μια υποχώρηση και αυτό είναι σαφές, αλλά είναι νωρίς για να πούμε ότι θα πρέπει να ήταν μόνο αυτά και να μην ήταν και κάτι άλλο. Ποιον περιμένετε να είναι το αποτέλεσμα το σημερινό? Μπορώ να προδικάσω το αποτέλεσμα. Πιστεύω ότι θα δώσουν την εξουσιοδότηση στους συνδικαλιστές και οι δασκαλοί και οι καθηγητές ώστε να χειριστούν τα θέματα μας. Νομίζω ότι θα τους τη δώσουν με ένα μεγάλο ποσοστό, νομίζω. Βιβλία θα πάρουν οι μαθητές? Βέβαια θα πάρουν. Από εσάς? Από ό,τι φαίνεται, νομίζω θα δοθεί κάποια οδηγία για να ξέρουμε πώς θα γίνει η διανομή.